κυβέρνηση είπε και ο κύριος Καμένος νομίζω είπε, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, ναι, ότι έκανε αυτό το οποίο θεωρούσε θεσμικά ορθό. Ένας πολίτης ζήτησε να μιλήσει με τον υπουργό. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω το τι έγινε, διότι εδώ εισερχόμαστε... Εσείς δεν το κάνατε, δηλαδή, μας έπαιρνε ένα εδώ εισερχόμαστε σε μια ντεντεκτιβίστικη λογική. Η οποία έχει να κάνει και με πιθανές παράνομες πράξεις που έχουν συντελεστεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Εγώ αυτό το οποίο προσπαθώ να σας πω είναι ότι το μείζον, κύριε Λιτζή και κύριε Οικονόμου, το μείζον είναι η υπόθεση για την οποία συζητάμε. Δηλαδή, υπάρχει μια τεράστια υπόθεση ναρκωτικών. Μην αλλάζει το θέμα. Όχι, δεν αλλάζω το θέμα. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Όχι, δεν έχει εμπιστοσύνη. Κύριε Οικονόμου, πριν είπατε ότι έχετε εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σοβαρό θέμα παρεμβαίνει ένας υπουργός. Δεν παρενεύει. Δεν παρενεύει. Αυτό το οποίο έκανε. Με συγχωρείτε, το να μιλάει ο οποιοδήποτε με κάποιον ο οποίος είναι στη φυλακή, ένας πολίτης, ο οποιοδήποτε πολίτης, εσείς. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Εσείς θα μιλάγατε, κύριε Τζανακόπουλο, κύριε Οικονόμου. Αν σας πάρει ένας Ισοβίτης, θα του μιλήσετε. Για ποιο λόγο να μην μιλήσω στο κρατούμενο. Λέω, θα του μιλήσετε. Απαγορεύεται από κάποιο νόμο. Λέω, αν θα του μιλήσετε και θα δώσετε κατευθύνσεις. Εξαρτάται από την συνθήκη, εξαρτάται από το ποιος είναι, εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο. Θεσμικά δεν είναι ούτε σωστό ούτε λάθος. Θεσμικά σας λέω ότι δεν απαγορεύεται. Επομένως δεν υπάρχει νομικό θέμα εδώ. Μα δεν είναι νομικό το θέμα τώρα, νομικό. Πολιτικό είναι το θέμα. Μα μου είπατε θεσμικά. Θεσμικά. Πολιτικά λοιπόν σας λέω ότι το μόνο το οποίο έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν να παραπέμψει την υπόθεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και αυτός στην εισαγγελία. Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και ξαναλέω ότι είναι. Εξαιρετικά προβληματικό. Εντάξει, η αντιπολίτευση. Λέει ότι πιέστηκε ο συγκεκριμένος κρατούμενος και καταδικαστής. Ναι, δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει. Πιέστηκε αυτό, δεν προκύπτει ώστε αυτό να καταθέσει διαφορετικά στοιχεία αν σε βάρος συγκεκριμένου αφοπλιστή. Αν έτσι είναι λέει. Δυνατόν. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι το εξής. Ότι υπάρχει μια υπόθεση στην οποία οι βασικοί μάρτυρες κατηγορίας, ο ένας μετά τον άλλον, έπεφταν νεκροί. Υπάρχει ένας γενικευμένος τρόμος ο οποίος επικρατεί γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιθανόν, μάλλον, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και φοβούνται να μιλήσουν, διότι αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να τους περιμένουν δύσκολες καταστάσεις και επομένως φοβούνται, το μείζον... εσείς δεν θα φοβόσασταν. Εγώ δεν εμπλέκομαι στην ιστορία, λοιπόν, δεν φοβάμαι, το μείζον λοιπόν είναι ότι έχουμε μια υπόθεση 2 τόνων ηρωίνης η οποία πρέπει να διαλευκανθεί και κατά τη γνώμη μου είναι λάθος από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας πολιτικά και θεσμικά να ταυτίζεται με τα συμφέροντα. Η Νέα Δημοκρατία με τα συμφέροντα επιχειρηματία. Μα με συγχωρείτε, αυτό έχει προκύψει από τα ίδια τα γεγονότα. Εμείς ρωτάγαμε τη Νέα Δημοκρατία επί 3 ή 4 συνεχόμενες μέρες για ποιο λόγο κόπτεται τόσο πολύ για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί ταυτίζεται με αυτά τα οποία. Με τους ισχυρισμούς, μάλλον, συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποια είναι και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ξέρετε, μόνα τους αποκαλύφθηκαν. Και κύριε, θέλω να σας ρωτήσω, παρακαλώ. Ξέρετε ποια είναι, κύριε Οικονόμου, είναι τα συμφέροντα εκείνα που στην εκπομπή σας, του καναλιού σας εννοώ, στη δίκη της Δευτέρας, πάρα πολλές φορές έχουν κατονομαστεί, πάρα πολλές φορές έχουν καταδειχθεί και πραγματικά μου προξενεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση για ποιο λόγο από κάποια στιγμή και μετά σταμάτησε από τη μεριά και του δικού σας καναλιού. Η δίκη παίζει ακόμα. Η δίκη παίζει, αλλά από εκεί και πέρα η συγκεκριμένη κατάδειξη, μου επιτρέπετε, η συγκεκριμένη κατάδειξη σταμάτησε. Πού εμπλέκεται η ιστορία της πολιτικής με την ιστορία ενός ποινικού εγκλήματος? Εσείς στην πραγματικότητα συνδέεται. Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε, κύριε Λιρτζή, θα σας πω πού εμπλέκεται. Ναι. Όταν η Νέα Δημοκρατία ταυτίζεται με συμφέροντα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται, στη συγκεκριμένη υπόθεση. Φέρονται, λέω, να εμπλέκονται. Μιλήσανε μόνα τους τα συμφέροντα. Δεν χρειάζεται να σας πω. Γιατί δεν μας τα λέτε? Μπορείτε να ρωτήσετε το δημοσιογράφο που παρουσιάζει τη δίκη της Δευτέρας. Σας το λέω, γιατί όσο θυμάμαι, είχατε επαφές με αυτά τα συμφέροντα στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα ξεχάσατε και το όνομα, βλέπω. Μα δεν είχατε. Μα τι λέτε τώρα. Δεν είχε έρθει στο Μέγαρο Μαξίμου. Μα τι λέτε τώρα. Η κατάσταση, η συζήτηση. Το ξεχάσατε, με συγχωρείτε, κύριε. Εσείς
εσείς έχετε ξεχάσει. Αναφέρεστε στον κύριο Μαρινάκη και δεν λέτε το όνομά του. Εσείς έχετε ξεχάσει, κύριε Οικονόμου, το γεγονός ότι ήταν το δικό σας κανάλι που ανέδειξε το συγκεκριμένο θέμα και στη συνέχεια για λόγους που. Το κανάλι Δημοσιογραφία κάνει τη δουλειά του, κάνει να δείχνει ζητήματα. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν ξέρω για ποιους λόγους σταματήσατε να το αναδεικνύετε. Η ερώτηση παραμένει πάντως, λοιπόν, ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει τεράστιο λάθος πολιτικό, θεσμικό και στρατηγικό να. Ταυτίζεται με αυτά τα συμφέροντα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά σκοτεινές. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Έχει συναντηθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και δεν το παραδέχεστε. Είναι άλλο πράγμα. Ακούστε, κύριε Οικονόμου. Είναι διαφορετικό πράγμα. Είναι διαφορετικό πράγμα η συνάντηση εν ώψη ενός διαγωνισμού ή εν ώψη μιας κατάστασης η οποία αφορούσε τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών και είναι διαφορετικό αυτό. Και είναι διαφορετικό. Με όλους συναντήθηκε, κύριε Οικονόμου, με όλους συναντήθηκε, κύριε Οικονόμου, αν είναι δυνατόν τώρα, μην προσπαθείτε να δημιουργήσετε θέμα από το πουθενά. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προκαλεί ερωτηματικά δεν είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό αποδείχθηκε από την ίδια την αδιάβλητη διενέργεια του διαγωνισμού. Αυτό το οποίο προκαλεί ερωτηματικά είναι για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία ταυτίζεται με τα συγκεκριμένα συμφέροντα, για ποιο λόγο μέσα ενημέρωση συμπαραλαμβανομένου του δικού σας που είχαν αναδείξει το θέμα του Νουρουάν, πάντως, αυτή τη στιγμή βλέπουν το δάσος. Όχι, δεν το αναδεικνύεται. Δεν το αναδεικνύεται. Συμψηφίζεται αντιθέτως. Συμψηφίζεται αντιθέτως την προσπάθεια, της εκτελεστικής εξουσίας. Την προσπάθεια της εκτελεστικής εξουσίας. Εσείς ξέρετε. Εσείς θα μου πείτε. Εσείς ξέρετε. Βλέπω ότι στοιχηθήκατε. Εσείς ξέρετε. Εγώ ρωτάω. Εγώ δεν στοιχίζομαι κανένα. Όλη η κυβέρνηση έχει στοιχηθεί πίσω από μια κατάσταση, λοιπόν, την οποία θεωρείται και φυσιολογική. Σας λέω, λοιπόν, κύριε Οικονόμου, να μιλάει ένας υπουργός με έναν μισοβήτη. Αυτό το οποίο δεν είναι φυσιολογικό είναι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία υπερασπίζεται συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, εσείς τα έχετε αναδείξει στο δικό σας κανάλι, φέρεται να εμπλέκεται με μία σειρά από υποθέσεις και εμένα με συγχωρείτε, αυτό θεωρώ ότι αποτελεί τεράστιο θεσμικό πολιτικό λάθος της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Διότι προσπαθεί να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Ξέρετε γιατί. Διότι δεν της βγήκε το καταστροφολογικό σενάριο για την οικονομία, δεν της βγήκε η απόλυτη κατάρρευση την οποία ευαγγελίζονταν και περίμενε με αγωνία και με χερεκακία, θα έλεγε κανείς, όλον αυτόν τον καιρό. Και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να απλώσει ένα πέπλο σύψης στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό προς τη Νέα Δημοκρατία είναι σεβαστή και η άποψή σας και η αντιπαραθέση των πολιτικών κομμάτων και η στοχεύση που έχει το κάθε κόμμα. Τα καταλαβαίνω απολύτως. Πρέπει όμως να συμφωνήσετε, επειδή είστε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ότι εδώ υπάρχουν διακριτές συμπεριφορές του καθένα και ρόλοι του καθένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα μέσο ενημέρωση οφείλει, με τις δυνάμεις που έχει και την αντίληψη που έχει για τα πράγματα, να αναδεικνύει τα ζητήματα. Αν είναι και ζητήματα που έχουν σχέση με παράνομες πράξεις, μετά η δουλειά ενός άλλου θεσμού, που λέγεται δικαιοσύνη, είναι να διερευνήσει και να καταλογίσει εκεί που ο θεσμός μπορεί να το κάνει, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, τις καταγγελίες και τις καταθέσεις κτλ., να καταλογίσει τις ευθύνες. Και η πολιτεία, από τη δική της πλευρά, έχει η δουλειά της να διαμορφώσει ένα περιβάλλον ελεύθερης έκφρασης και δικαστική εξουσία πολιτεία είναι. Και της έρευνας από την πλευρά των μέσων, όλων των μέσων και κάθε είδους έρευνας και της δουλειάς της δικαστικής εξουσίας ελεύθερα και ανεξάρτητα. Ανταυτού, μου επιτρέπετε. Γι' αυτό ασκείται κριτική. Αφήστε την αδημοκρατία. Η δημοκρατία είναι κόμμα. Κάνει άλλη δουλειά. Εδώ μιλάμε εμείς. Ανταυτού, η κυβέρνηση από τη μία πλευρά κατηγορεί τα μέσα αναλόγως τη στάση που τηρούν ή αν οι αποκαλύψεις τη μία φορά βολεύουν ή την άλλη φορά δεν βολεύουν. Και ταυτόχρονα θεωρεί φυσιολογικό ένα πολιτικό πρόσωπο να μετέχει των ερευνών. Δεν μετείχε των ερευνών. Κάνετε λάθος, κύριε Λίτζη. Αν ισχύει. Δεν μετείχε των ερευνών. Λεπτό, λέω, αυτό αν ισχύουν. Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Έγινε, αν ναι, ισχύουν αλλά, ότι έχουν υπάρξει 12 συνομιλίες. Δεν είναι η συνομιλία. Μισό λεπτό, κύριε Τζανακόπουλε. Δεν είναι η συνομιλία. Με πήρε τηλέφωνο ένα και μου είπε: θέλω να αποκαλύψω και δεν με αφήνουν βόηθα. Να το καταλάβω. Μέχρι αυτού του σημείου που είναι οριακά να το καταλάβω. Εδώ φαίνεται, λέω, δεν ξέρω, ότι υπάρχουν 12 συνομιλίες. 12 συνομιλίες αυτό του λέγε. Θέλω να καταθέσω και δεν υπάρχει κανείς να τα καταθέσω. Επί 12, βάλτε αυτό. Φοβόταν. Δεν ξέρω αν ήταν 12 ή 52 ή 2 ή 3. Αν φοβάται, υπάρχει θέμα λειτουργίας δικαιοσύνης.
Δεν ξέρω αν ήταν 12 ή 52 ή 3. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι δεν συντελέστηκε καμία αντιθεσμική ή παράνομη πράξη. Αντιθέτως, αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι ενημερώθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και στη συνέχεια η εισαγγελία, η οποία έκανε αυτό το οποίο θεώρησε ότι έπρεπε να κάνει στο πλαίσιο των συνταγματικών της αρμοδιοτήτων. Τίποτα παραθεσμικό, τίποτα εξωθεσμικό, τίποτα παράνομο. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, το μείζον αυτή τη στιγμή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να ταυτιστεί με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και να ρίξει ένα πέπλος ύψης πάνω από την ελληνική κοινωνία και στο δημόσιο διάλογο. Και νομίζω ότι είναι και εύκολα κατανοητό γιατί το κάνει αυτό. Διότι δεν υπάρχει άλλο πεδίο για να ασκήσει αντιπολίτευση, παρά μόνο το πεδίο των συκοφαντιών, το πεδίο είναι... των υποτιθέμενων σκευωριών και το, και το πεδίο της μαύρης προπαγάνδας. Τώρα, ξέρετε όμως τι εικόνα δίνει το πολιτικό σύστημα στην κοινωνία. Και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Εάν αυτό είναι η δική σας απάντηση στις κατηγορίες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι εσείς ταυτίζεστε με άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα, υπόθεση Σαββίδη. Ποια είναι η υπόθεση Σαββίδη? Προχτές στη Βουλή ψηφίσατε αυτό που ψηφίσατε και θεωρήθηκε τότε από την αντιπολίτευση ότι είναι χαριστική πράξη. Κάποιο, δεν υπάρχει καμία χαριστική πράξη. Λέω ότι είναι αντιπαράθεση. Λέτε λοιπόν. Από εδώ έχουν το Σαββίδη που κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία και ευνοεί την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση λέει ότι από εκεί έχουν το Μαρινάκι. Κοιτάξτε να δείτε. Από τη μεριά τη κυβέρνηση έχει αποδειχθεί. Από τη μεριά της κυβέρνησης έχει αποδειχθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου δεν υπάρχουν προνομιακές σχέσεις ή ιδιαίτερες συμμαχίες με κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Λέω για τις κατηγορίες. Εντάξει. Οι κατηγορίες είναι κατηγορίες και ο κόσμος μπορεί να κρίνει. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι από τη δική μας μεριά έχουμε αποδείξει αν είμαστε ή δεν είμαστε ταυτισμένοι με το οποιοδήποτε επιχειρηματικό συμφέρον και ο καθένας μπορεί να καταλάβει αν και κατά πόσο αυτή η κυβέρνηση διατηρεί προνομιακές σχέσεις, μπορεί να ρίξει μια ματιά στις εφημερίδες, στα μέσα ενημέρωσης, να δει αν αυτά είναι φιλοκυβερνητικά ή κατά κύριο λόγο φιλοαντιπολιτευτικά. Καλά πάμε. Σε εφημερίδες μια χαρά. Για πάμε παρακάτω. Δεν είναι πρόβλημα. Δύο ζητήματα ακόμα. Ελάτε γιατί δεν θα τελειώσουν ποτέ. Σα έχουν αγαπήσει πολύ τελευταία. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πάντως για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Εγώ νομίζω ότι από εδώ και πέρα νομιμοποιείται ο κάθε κρατούμενος να παίρνει και από έναν υπουργό, άμα έχει το τηλέφωνό του, ή έναν βουλευτή και να βρει κάποιον. Κοιτάξτε, κύριε Οικονόμου, θέλετε να κάνετε τα ιδιαίτερα σχόλιά σας περί του ζητήματος. Νομίζω ότι σας απάντησα. Οι κρατούμενοι νομιμοποιούνται να παίρνουν όποιον θέλουν τηλέφωνο. Δεν τους έχει απαγορευτεί η επικοινωνία με τον εξωκόσμο, από όσο νομίζω. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Έτσι, μπράβο. Ωραία, να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Και στη συνέχεια, η κάθε λειτουργία κάνει αυτό το οποίο ορίζει το Σύνταγμα. Δεν παρεμβαίνει στις έρευνες, αντιθέτως παραπέμπει την υπόθεση εκεί πέρα που πρέπει να παραπέμπει. Θέλω να πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε τόσα θέματα. Έχουμε ένα καλό θέμα, κύριε Υπουργέ. Θέλω καταρχήν να μου σχολιάσετε την απάντηση της κυρίας Γεννηματά, την αρνητική απάντηση της κυρίας Γεννηματά στην πρόσκληση, πρόταση, εγώ έτσι την εξέλαβα, του Πρωθυπουργού για έναξη διαλόγου, ειλικρινού διαλόγου, μισό λεπτό. Και αν αυτό όμως σημαίνει και κάτι άλλο. Διότι εγώ ακούω από έναν Πρωθυπουργό μια συμμαχική κυβέρνηση, την οποία μετέχει και ένα άλλο κόμμα, η Ανεξάρτητη Έλληνα με τον κύριο Καμένο, να λέει, ενώ είναι εν λειτουργία αυτή η συνεργασία, ότι μετά τα μνημόνια δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία. Εμείς θέλουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση και θέλουμε διάλογο με το ΠΑΣΟΚ. Είναι σαν να διάζει το σύμμαχό του. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, κύριε Λυριτζή. Αυτό το που μπορώ να σας πω είναι ότι ότι υπάρχει μία συνθήκη αυτή τη στιγμή στην ελληνική πολιτική ζωή η οποία έχει οδηγήσει σε αρκετά παράδοξα. Ένα από αυτά τα παράδοξα, το οποίο υπάρχει από το 2012 και μετά, είναι η στρατηγική σύμπλευση των δύο μεγάλων δυνάμεων του πάλι ποτέ δικοματισμού, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι παράδοξο πολιτικό παράδοξο η δική σας σύμπλευση με την... Θα σας πω, τα μνημόνια δημιούργησαν πράγματι πολιτικές παραδοξότητες και πολιτικές συμμαχίες οι οποίες υπερεύησαν, θα έλεγε κανείς, προς στιγμήν και συγκυριακά τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές της πολιτικής, δηλαδή τις διαχωριστικές γραμμές αριστεράς-δεξιάς. Ξέρετε λοιπόν ότι η λογική της σύμπλευσης με τον κύριο Καμένο έχει να κάνει με δύο καταρχήν στοιχεία. Το πρώτο ήταν οι τοποθετήσεις απέναντι στο μνημόνιο και το δεύτερο ήταν η τοποθέτηση απέναντι στην γενικευμένη διαφθορά
την οποία είχε επιβάλει το δικοματικό σύστημα και η οποία γιγαντώθηκε την περίοδο 2012-2014. Και μπορούμε να κάνουμε αναλυτική συζήτηση σε σχέση με αυτό. Λοιπόν, τώρα, επομένως, θεωρώ ότι δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις πράγματι συνεργασίας με τον κύριο Καμένο και καλώς υπάρχει και καλώς συνεχίζεται αυτή η συνεργασία. Από εκεί και πέρα, με την επαναφορά της κανονικότητας, καταλαβαίνετε ότι και το πολιτικό σύστημα θα αρχίσει να αναδιατάσσεται. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός έκανε μια συγκεκριμένη πολιτική εκτίμηση ότι θα έπρεπε να αρχίσουμε να συζητάμε για την προοδευτική διακυβέρνηση της μεταμνημονιακής εποχής. Ωστόσο, στη συνέχεια. Υπήρξε και μια αποστροφή του Πρωθυπουργού στο τέλος της απάντησής του ότι με δεδομένη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δεν το βρίσκει και πάρα πολύ πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Διότι η κυρία και το ΠΑΣΟΚ λέει με δεδομένη τη δική σας κατάσταση και αυτή δεν το βλέπουμε πολύ πιθανό. Η κυρία Γεννηματά βρίσκεται νομίζω εγκλωβισμένη πολιτικά για λόγους που έχουν να κάνουν με το πολιτικό προσωπικό του ΠΑΣΟΚ, για λόγους που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ να κάνει αυτοκριτική για τη στρατηγική σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία, για λόγους που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν μετατοπίσεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τεράστια απόσταση από τις πολιτικές αρχίζουν και υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Γιατί είδα και ένα πόλεμο χθες με τη Νέα Δημοκρατία. Στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, είστε αρκετά πίσω. Έχουμε και εμείς μία απόψη εδώ στο Sky. Θα δούμε τι θα δείξει. Αυτό το ας δείξει ό,τι θέλει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε με μια αναλυτική διαρροή την οποία έκανε κάποιος αξιωματούχος της. Και εσείς. Και εσείς απαντήσατε. Απαντήσατε. Αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει είναι να διαβάσει τις δημοσκοπήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να αγιογραφήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Αν ο κύριος Μητσοτάκης χρειάζεται τέτοιου τύπου σχόλια για να τονωθεί, εν πάση περιπτώσει, η ηγετική του φυσιογνωμία, νομίζω ότι. Δεν πρέπει να χαίρεσαι. Δηλαδή, αν προηγήσετε, πρέπει να χαίρεσαι. Εντάξει, αλλά δεν χρειάζεται να ευλογείς και τα γένια σου, ούτε χρειάζεται να προσπαθείς να. Φανταστείτε να βγω εγώ, ας πούμε, σε μια εκπομπή να γράψω μια δήλωση στην οποία να λέω πόσο καταπληκτικός είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Για ποιο λόγο έχει νόημα να το κάνω αυτό? Μου φαίνεται λίγο αστείος ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε την κατάσταση η Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα.